Το αν η εξάρτηση είναι επιλογή είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει πολλές απαντήσεις και θα απασχολεί στο διηνεκές την επιστημονική κοινότητα. Το σίγουρο είναι ότι η εξάρτηση δεν είναι ντροπή. Φιλοξενούμαστε στον χώρο του Καφέ Α με ανθρώπους που έχουν βιώσει την εξάρτηση από τον τζόγο και την έχουν ξεπεράσει. Να τους ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Είμαι ο Νεκτάριος Οικονόμου, είμαι δημοσιογράφος, ψυχολόγος και πρώην εξαρτημένος από τα τυχερά παιχνίδια. Σήμερα έχω την τιμή να κάνω μια κουβέντα ουσιαστικά για την συνέντευξη με πρώην συνοδοιπόρους. Καλησπέρα, Νεκτάριε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Γιώργος, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, πρώην εξαρτημένος από τα τυχερά παιχνίδια και απέχω 1.327 ημέρες. Είναι πολύ μεγάλη μου και χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ για αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα, Νεκτάριε. Είμαι ο Νίκος, είμαι πρώην εξαρτημένος από τον τζόγο και μετράω περίπου 3.100 ημέρες. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Δέσποινα και είμαι πρώην εξαρτημένη από τα τυχερά παιχνίδια και απέχω 2.331 ημέρες. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Νεκτάριε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λένε Σημαίνια. Είμαι πρώην εξαρτημένη από τα τυχερά παιχνίδια και απέχω 1.346 ημέρες. Καλησπέρα, Νεκτάριε. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι πρώην εξαρτημένος από τα τυχερά παιχνίδια και απέχω περίπου 7 χρόνια. Μιας και ο λόγος ότι η εξάρτηση δεν είναι ντροπή, ο λόγος που ζήτησε αυτή η κουβέντα να γίνει έτσι, χωρίς πλάτη, χωρίς πίξελ, χωρίς αλλίωση φωνής, είναι διότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει ένα πρόβλημα και το έχει ξεπεράσει δεν έχει να ντρέπεται για τίποτα. Και εδώ έρχεται το πρώτο θέμα που θα ήθελα να θέσω, το θέμα του στίγματος. Πώς το έχετε βιώσει, αν το βιώνετε ακόμα, πώς νιώθετε εσείς με αυτό που βιώσατε. Εγώ πιστεύω ότι στην κοινωνία που ζούμε, το στίγμα υπάρχει και θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα. Η κοινωνία δεν έχει αποδεχτεί ένα εξαρτημένο ή ένα πρώην εξαρτημένο άτομο. Εγώ το έχω βιώσει προσωπικά μία φορά στη ζωή μου, σε παρέα που μιλάγαμε, χωρίς να ξέρουν ποιοι είμαστε. Και όταν ήρθε η κουβέντα τι κάνουμε εδώ, είχαμε ανεβάσει ένα θεατρικό μέσω του ΚΕΘΕΑ και τους είπαμε ότι είμαστε πρώην εξαρτημένοι από τον τζόγο και ήρθαμε να κάνουμε ένα θεατρικό. Ξαφνικά είδαμε μία αποστροφή από το βλέμμα, ένα «Οχ, τι κάνουμε εδώ». Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι στιγματίστηκα, ότι «Οπ, αυτό είναι το σίγμα». Αυτό το πράγμα ένιωσα εγώ. Αυτό που έχω να καταθέσω εγώ είναι ότι μόνο η λέξη εξάρτηση τρομοκρατεί. Δηλαδή υπάρχει ένας διάχυτος πανικός μόλις ακουστεί ότι κάποιος είναι εξαρτημένος από κάτι. Αυτό έχω διαπιστώσει. Είμαι επαγγελματίας, έχω συναστραφεί με πολύ κόσμο και ακόμα πριν μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία αντιλαμβανόμουν και το έβλεπα ότι η στάση του κόσμου ήταν πάρα πολύ φοβισμένη, ακόμα και αν είχε την εξάρτηση μέσα στο σπίτι του, μέσα στο πολύ κοντινό του περιβάλλον, φοβόταν πάρα πολύ να μιλήσει γι' αυτό και ήταν έτοιμος να ταχθεί αρνητικά, να δείξει με το δάχτυλο. Νομίζω ότι αυτό είναι που τροφοδοτεί και το φόβο. Η αίσθηση που έχουμε όλοι μας, ότι μόλις πει ότι κάποιος ότι έχει θέμα, νιώθει ότι η αντίδραση θα είναι άσχημη, θα είναι αρνητική. Ακόμα και αν δεν είναι, έτσι το έχω καταλάβει εγώ, αισθάνεται ότι θα είναι. Και αυτό νομίζω τον τρομάζει, τον φοβίζει και κρύβεται. Αυτό. Το στίγμα της εξάρτησης υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά εμένα για τον εαυτό μου είναι ότι δεν το είχα αποδεχτεί εγώ. Από τη στιγμή που το αποδέχτηκα, που το αποδέχεται ο καθένας, μπορεί να πάει στο επόμενο βήμα. Αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία. Εγώ το ένιωσα το στίγμα της εξάρτησης ακόμα και από την οικογένειά μου, οι οποίοι ήταν στην αρχή να μου λένε ότι
Εντάξει, δεν χρειάζεται να το λες σε όλο τον κόσμο για να μην μας κρίνουν. Αλλά εγώ έχω να πω ότι είναι ίσως και το πρώτο πράγμα που έκανα στη ζωή μου που ένιωσα πραγματικά περήφανη για το ότι έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να είμαι καθαρή. Είναι σημαντικό, υπόθηκε η λέξη φόβος, ο φόβος να ζητήσει βοήθεια. Και γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα αυτό. Πολλοί που μας ακούνε τώρα ενδεχομένως να περιμένουν να ακούσουν ποσά, τι έπαιζες, πώς έπαιζες. Εδώ ούτε θα σπονσοράρουμε τον τζόγο, ούτε θα τον κρεμάσουμε τον τζόγο, θα δαιμονοποιήσουμε. Τυχερά παιχνίδια υπάρχουν και είναι νόμιμα. Και υπάρχουν παίχτες που παίζουν χωρίς να έχουν εξαρτηθεί. Ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί δείχνουμε όλοι τα πρόσωπά μας. Γιατί κανείς που έχει πρόβλημα δεν πρέπει να φοβάται ούτε να το αντιμετωπίσει, αλλά για να το αντιμετωπίσει οπωσδήποτε να το αποδεχτεί και όσο και αν λέμε πάντα μαγιά συγγνώμη των άλλων, να προχωρήσουμε αυτό. Γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό συγκεκριμένα. Και σε ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα όλοι εδώ με τα πρόσωπά σας και βλέπουμε ένα τον άλλον μετά από καιρό. Υπήρξατε όλη χρόνια παίχτες. Υπήρξαμε όλη χρόνια παίχτες. Πώς ένας παίχτης. Γιατί κανείς δεν μπαίνει στην εξάρτηση από την πρώτη μέρα, σιγά σιγά μπαίνει στο πρόβλημα, σιγά σιγά βγαίνει. Τσιτάτο μεν, τελείως αληθινό. Πώς ένας παίχτης μπαίνει στην εξάρτηση, πώς μπήκατε στην εξάρτηση. Εγώ Νεκτάρη, δεν συνειδητοποίησα στην αρχή ότι είχα γίνει τζογαδόρος. Ξεκίνησα και έπαιζα σαν κοινωνικός παίχτης. Σιγά σιγά έμπαινα πιο βαθιά. Ο λόγος όμως που έμπαινα πιο βαθιά είχε άμεση σχέση με τη ζωή μου και με τις καταστάσεις της ζωής μου που δεν μπορούσα να τις πολεμήσω για να πάω παρακάτω. Αυτό σταδιακά με βύθιζε παραπάνω στο τζόγο, γιατί μέσα από τον τζόγο χανόμουνα. Έχανα την αίσθηση του χρόνου, δεν σκεφτόμουν αυτά που αντιμετώπιζα στη ζωή μου και τα έκρυβα. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που σταδιακά βυθιζόμουν όλο και πιο πολύ. Ποτέ μου δεν αποδέχτηκα, ειδικά στην αρχή δεν αποδεχόμουν ότι ήμουν εξαρτημένος τζογαδόρος. Πίστευα ότι όλο αυτό το έχω υπό έλεγχο. Μόνο μέσα από τη διαδικασία της βοήθειας που ζήτησα αργότερα και μέσα από το ΚΕΘΕΑ κατάφερα να εντοπίσω ποιο ήταν το πραγματικό μου πρόβλημα. Και μέσα από αυτό κατάφερα να πολεμήσω και τον τζόγο σταδιακά. Μάλιστα. Εγώ επειδή ήταν η εργασία μου σε χώρο τζόγου μπορώ να πω ότι γλυκάθηκα. Πέρα από αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι ναι, ήταν κάτι που με τραβούσε ούτως ή άλλως για να βρίσκω ικανοποίηση μέσα από αυτό για άλλα θέματα που δεν είχα. Τα της οικογένειας ή τα καθαρά προσωπικά μου. Αλλά μου έδωσε και στην αρχή πολύ γλύκα με κέρδη. Υποτιθέμενα κέρδη, τα οποία φυσικά χάθηκαν πολύ σύντομα. Αλλά είχα εντοπίσει και συγκεκριμένη δηλαδή στιγμή ότι ξεκίνησα να παίζω περισσότερα χρήματα, με περισσότερο χρόνο, περισσότερη ένταση, με περισσότερο πάθος. Το καταλάβαινα. Το καταλάβαινα, ναι. Από την αρχή το καταλάβαινα ότι μου αρέσει και κολλάω. Έλεγα βέβαια και εγώ όπως όλοι ότι είναι εντάξει, θα το ελέγξω, θα το σταματήσω όποτε θέλω, αλλά ήμουνα και πολύ μπροστά του. Συνέχεια όλη μέρα. Μάλιστα. Εγώ με το τζόγο ασχολήθηκα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν είχα καθόλου. Δεν νιώθω καμία έλξη, ούτε. Δεν μου έδινε τίποτα. Δεν ήταν καν στο πλάνο μου. Ξεκίνησα πάρα πολύ, πώς να το πω, χαζά, τελείως, σαν μια διασκέδαση, σαν μια βόλτα, σαν μια, να πάω να δω πώς είναι. Και ήταν πάρα πολύ, για μένα στην αρχή, δεν είχε κανένα νόημα, ούτε μου είχε
μου είχε γίνει κάποια μονή. Μπορώ να πω όμως ότι φωτογραφήθηκαν, η πρώτη μου επαφή με χώρο τζόγου, φωτογραφήθηκε το συνέστημα μέσα μου, αυτό μου έδωσε κάτι, το οποίο έμεινε. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο σποράκι. Έκανα πάρα πολύ καιρό να ξαναπάω και η επόμενη φορά που ξαναπήγα ήταν πάλι με πολύ λίγα χρήματα, με παρέα, να το συνδυάσω με ένα ποτό, με φαγητό. Απλά άρχισα να συνειδητοποιήσω ότι αυτές οι φορές άρχισαν σιγά σιγά να αυξάνονται. Και έφτασε σε ένα σημείο αρκετά χρόνια η ενασχόληση με τον τζόγο να είναι πραγματικά κοινωνική και διασκέδαση. Τα χρήματα που έπαιζε ήταν πολύ λίγα. Όμως δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι αυτό χτιζόταν σιγά σιγά. Ήτανε σαν να είχα βάλει ένα σποράκι και να μεγάλωνε. Και δεν συνειδητοποίησα ότι όταν ζοριζόμουν ή όταν κάτι με δυσκόλευε, σιγά σιγά κατέφευγα σε αυτό. Χωρίς να το έχω συνδέσει με κάτι κακό, χωρίς να το έχω συνδέσει με κάτι που υπάρχει κίνδυνος. Εκεί που ξεγελάστηκα είναι ότι δεν συνειδητοποιούσα ότι κατέφευγα σε αυτό όταν συνέβαιναν κάποια πράγματα, όπως ας πούμε όταν ζοριζόμουν, όταν δεν αισθανόμουν καλά, όταν κουραζόμουν πάρα πολύ, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Πήγαινε φυσικά. Εκεί ένιωθα καλά, γιατί δεν σκεφτόμουν. Και αυτό που συζητήσαμε πριν είναι ότι τελικά συνειδητοποιώ ότι ο τζόγος για μένα ήταν η κρυψώνα από τη ζωή. Γιατί η ζωή έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα, πρέπει να σταθείς. Αν έχει κάποιος τη δύναμη να σταθεί, τουλάχιστον για μένα να μιλήσω, στις πρώτες δυσκολίες και να μην λιποτακτήσει, να μην οπισθοχωρήσει και να βρει κάτι πιο εύκολο και να το αφήσει, νομίζω ότι δύσκολα. Το δυσκολεύει δηλαδή, όταν μπορεί κάποιος να σταθεί στα προβλήματά του. Πριν γίνουν τεράστια, πριν γίνουν βουνό που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι αυτή ήταν η παγίδα. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Η πρώτη μου, η δεύτερη μου συνεδρία στο Κηθέα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί άκουσα τη λέξη τσογαδόρισα. Έφυγα σοκαρισμένη. Νομίζω ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη συνεδρία. Και τότε σε αυτή τη δεύτερη συνεδρία έγινε για μένα και η αρχή του να συνειδητοποιήσω ότι έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί όταν ήρθα εδώ, ήρθα απλά για να πω ότι κάτι κάνω. Όχι ότι πίστευα ότι θα κάνω κάτι. Μ' άρεσε πολύ η κουβέντα που είπε ο φίλος μου και συνοδοιπόρος Νίκος. Πάγωμα χρόνου. Μέσα στο τζόγο ήταν μια αποφυγή από τα υπόλοιπα προβλήματα που μπορούσαν να υπάρχουν. Εγώ με τον τζόγο ήρθα σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε κάποια στιγμή μου γίνεται τρόπος ζωής. Δεν υπήρχε μέρα που να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι δεν θα παίξει. Από την ηλικία των 13 χρονών περίπου. Αλλά πιστεύω ότι ήταν και ο τρόπος, πώς θα το πω τώρα, αυτό το πάγωμα χρόνου μου έχει κολλήσει πολύ στο μυαλό, ότι μέσα στο τζόγο πάγωνα όλα μου τα προβλήματα. Πολλές φορές, τις μέρες που δεν είχα να μπω στο τζόγο, ένιωθα ότι κάτι με πλακώνει, ένα βάρος ένιωθα. Δηλαδή, ήθελα κάτι να κάνω και δεν ήξερα τι. Γιατί ο συνδυασμός της ζωής μου ήταν μόνο τζόγος. Τίποτα άλλο. Και φυσικά, ερχόμενος στο Κηθέα, κατάλαβα πόσο μεγάλο πρόβλημα είχα. Δύσκολο πάλι να ξαναθυμάμαι τις στιγμές εκείνες, αλλά πολύ ευχάριστο γιατί το ξεπέρασα και νιώθω πολύ δυνατός αυτή τη στιγμή. Μου ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεράσω το θέμα του τζόγου. Γιατί σου είπα, ήταν τρόπος ζωής και τίποτα άλλο. Από 13 ετών είπες, Κωνσταντίνε. Από 13 ετών. Μάλιστα. Σε ένα καφενείο μέσα. Μάλιστα. Αυτό. Για μένα ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία, δειλά-δειλά, μεγάλωσε, μεγάλωνε συνέχεια, διωγγώθηκε,
ως που έγινε το τέρας που όλοι εδώ ξέρουμε και ήταν έτοιμο να μας κατασπαράξει ή μας κατασπάραξει. Με άγγιξε πάρα πολύ αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος και ο Νίκος για το πάγωμα. Εγώ θα συμπληρώσω ότι δεν ένιωθα. Το μόνο που με ένιωσε ήταν να παίζω, να παίζω και να παίζω, τίποτα άλλο. Δεν είχα συναισθήματα. Αυτό έχω να πω εγώ. Και μετά από όλο αυτό, μπορεί να είναι κλισέ οι ερωτήσεις, οι επόμενες δύο, αλλά ίσως είναι για όσους το έχουμε ζήσει. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι πάλι που μας ακούνε και το κοινό που απευθυνόμαστε. Υπάρχουν γκρέι. Δεν θέλουμε νούμερα, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες. Θα μιλήσω πρώτα για τα υλικά και μετά θα πάω στα συναισθηματικά. Έχω το λόγο μου. Και αν ναι, αν υπάρχουν. Ή αν υπήρχαν και δηλαδή πώς προχωρήσατε, ας πούμε, μέχρι να λύσετε ένα πρόβλημα, ένα χρέος, μια νομική εκκρεμότητα. Πώς ζούσατε με αυτό. Νυχτάρι, όταν είχα πρωτοέρθει στο ΚΕΘΕΑ, από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανα στη θεραπεύτριά μου ήταν πώς θα μπορέσω να ξεχρεώσω αυτά τα χρέη που δημιούργησε ο Τζόγος. Όταν μου είπε πολύ απλά σιγά σιγά θα το κάνεις, εγώ νομίζω ότι το κοβέδευε. Λέγα τι σιγά σιγά. Ο Χριστός ο οποίος μιλάει ελληνικά. Τι μπορώ να κάνω. Τελικά όμως το μυστικό ήταν αυτό. Σιγά σιγά. Μίλησα με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανοίγματα. Τι είπα, θα σας διεκπαιρεώσω το χρέος σας, το χρέος που έχω σε εσάς. Σιγά σιγά. Και ως διαμαγεία, σιγά σιγά τα ξεχρέωσα. Και σήμερα νιώθω ότι το μυστικό ήταν αυτό. Σιγά σιγά. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν πάρα πολλά χρέη. Ειδικά ήταν και ένας βασικός λόγος για να πω στο ΚΕΘΕΑ. Είχα φτάσει στο αμήν. Όπως είπε και ο Νίκος, χρώσταγα σε ό,τι κοινοφελές σύνδρομα υπάρχει. Σε ό,τι τραπεζικό σύστημα. Παντού. Σε ιδιώτες δεν υπήρχε. Σε φίλους, γνωστούς. Ήταν ο λόγος για να έρθω στο ΚΕΘΕΑ, λοιπόν, αυτό. Τα χρέη. Νόμιζα ότι ερχόμενος εδώ θα δω τη λύση, τη μαγική. Ήταν και μία από τις πρώτες ερωτήσεις μου, τα χρέη. Φυσικά γέλασε η θεραπεύτρια. Ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ όλο αυτό. Το πρώτο πράγμα τελικά που έπρεπε να κάνω ήταν να πω την αλήθεια μου. Γιατί όσο γινόταν κύκλος στα χρέη, όσο εγώ δεν έλεγα ότι χρωστάω σε φίλους γνωστούς και ότι είμαι εξαρτημένος από το τζόγο, τόσο τα χρέη μεγαλώνανε. Μεγαλώνανε γιατί αναγκαζόμουν και έπαιρνα για να ξεχρεώνω νομίζοντας. Μπήκε στο κυνήγι των χαμένων. Το... Αυτό, ακριβώς, στο κυνήγι των χαμένων. Αυτό το σιγά σιγά τελικά είναι αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη, λένε. Μεγάλη κουβέντα. Εγώ ξεχρέωσα από τις τράπεζες, από το τραπεζικό σύστημα, από αυτά. Έχω ακόμα στιδιώτες, αλλά στιδιώτες γνωστούς μου, δηλαδή συγγενικά πρόσωπα. Oh. Φυσικά έχω συζητήσει, έχω πει και... Το μεγάλο μου βάρος ήταν οι τράπεζες όμως. Υπήρχε μεγάλο κυνήγι. Εκεί, σιγά σιγά, με μεγάλη υπομονή και μετά από 7 χρόνια εκτός ΚΕΘΕΑ, κατάφερα να ξεχρεώσω τα πάντα από εκεί. Έχω πιάσει τους ιδιώτες τώρα φυσικά, οι οποίοι είναι λίγα, δεν είναι τίποτα εδώ σοβαρό. Αλλά όντως ήταν πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο όσο ήμουνα μέσα στο τζόγο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Και μέσα στο ΚΕΘΕΑ ακόμα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Όταν πια άρχισα να απελευθερώνομαι σιγά σιγά και να αρχίζω πια να λέω σε όλους τι μου συμβαίνει, τότε ξεκίνησε η προσπάθεια να αρχίζω να ξεχρεώνω κάποια χρέη. Νιώθω απελευθερωμένος όμως τώρα. Σαν φίλο, σαν φτερό στον άνεμο, ένα τέτοιο πράγμα να νιώθω. Τόσο πολύ έχω δηλαδή φύγει αυτό το βάρος από πάνω. Ήταν σαν μια πλάκα
που μου την έβαλες και ξαφνικά... Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχω χρέη γιατί ήρθα εδώ. Γι' αυτό δεν έχω χρέη. Εγώ δεν έχω χρέη γιατί απλά κρατήθηκα και έκλεβα μόνο τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Έκλεβες τον εαυτό σου. Έκλεβα τον εαυτό μου, ναι. Και όλο το οικογενειακό εισόδημα που υπήρχε δηλαδή. Ντρεπόμουν να ζητήσω. Είχα ζητήσει από πολύ κοντινά μου πρόσωπα δύο φίλες συγκεκριμένα, οι οποίες και ευτυχώς ποτέ δεν μου δώσανε. Δεν εξαπλώθηκα αλλού. Γιατί ντρεπόμουν τότε. Και απλά βρήκα την πηγή. Την πηγή. Κρυμμένα χρήματα και τραβούσα από εκεί. Να κάνω μια αποσημείωση. Και στον τζόγο σιγά σιγά μπήκαμε. Δεν μπήκαμε κατευθείαν, σιγά σιγά. Εγώ, Νεκτάρη, όταν μπήκα στο πρόγραμμα δεν είχα χρέη. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Όμως έχω συναισθηματικά χρέη. Που νομίζω είναι για μένα πολύ μεγάλο στίγμα αυτό. Όπως ένας διαλυμένος γάμος, που το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρω εγώ, και σχέσεις διαλυμένες. Χρήματα ή σχέσεις. Χρήματα ή εμπιστοσύνη. Τι χάσατε περισσότερο. Ή αν τα χάσατε και τα δύο, τι σας πονάει περισσότερο. Μου απάντησες. Για μένα είναι ξεκάθαρα. Είναι το συναίσθημα. Χρήματα ή εμπιστοσύνη θα έλεγα. Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι το θέμα με την εμπιστοσύνη δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Και τι εννοώ. Χάνουν οι άλλοι την εμπιστοσύνη τους προς εσένα και από τη στιγμή που κανείς δεν σου έχει εμπιστοσύνη και δικαιολογημένα να πω εγώ, πώς θα επιστευτείς εσύ μετά τον κόσμο. Σας ακούω. Εγώ, Νεκτάρη, θα σου πω το εξής. Μεγαλύτερη αξία μου της ζωής ήταν η περηφάνεια. Μέσα από τη διαδικασία της εξάρτησης, το μεγαλύτερο κόστος που είχα στη ζωή μου, ότι έχασα την περηφάνεια μου. Για μένα αυτό ήταν τραγικό. Τραγικό. Άρχισα πάρα πολύ να το επαναφέρω και δεν ξέρω αν το έχω επαναφέρει στους ανθρώπους στους οποίους έβλαψα εντός αγωγικών με τα ψέματα τα οποία έλεγα για να μπορώ να παίρνω χρήματα. Αυτό. Εγώ θα συμπληρώσω αυτό που είπε ο Νίκος. Δεν είναι μόνο η περηφάνεια, είναι η αξιοπρέπεια. Και πιο πολύ την έχασα με τον εαυτό μου. Και αυτό είναι που με πλήγωσε και πολλές φορές με πληγώνει ακόμα μέχρι και σήμερα. Αυτό. Εγώ για το θέμα της εμπιστοσύνης, νομίζω ότι μόλις ήρθα εδώ, σαν αυτόματα να μου έδειξαν εμπιστοσύνη η δική μου τουλάχιστον η οικογένειά μου, ότι θα τα καταφέρω. Μέχρι να έρθω όμως, φυσικά και δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη από μέρους τους. Την είχα χάσει όλη. Και με το δίκιο τους, όπως είπες και εσύ. Ο βασικός λόγος που ήρθα στο ΚΕΘΕΑ είναι όταν συνειδητοποίησα ότι χάνω τον έλεγχο του εαυτού μου. Δεν το άντεχα. Και εγώ δεν έχω δανειστεί χρήματα από κανέναν. Και εγώ έχω καταχρεστεί όσο γίνεται για κακοποίηση τον εαυτό μου. Αλλά το επόμενο βήμα δεν το άντεχα εγώ. Δεν το άντεχε ο ψυχισμός μου. Να πάρω χρήματα από... Να πω ψέματα και να πάρω χρήματα από ανθρώπους που με εμπιστεύονται και που είναι φίλοι μου και που είναι η οικογένειά μου. Αυτό είναι που με τρομοκράτησε, το συνειδητοποίησα ότι... Μπορεί... Όταν ένιωθα τον τελευταίο χρόνο, ο τελευταίος χρόνος ήταν τραγικός για μένα. Και αυτό ήταν που με οδήγησε να έρθω εδώ και να σκέψω το κεφάλι. Δεν άντεχα.
την ιδέα ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και ήταν και ο λόγος που προσπάθησα και να... Γιατί τους πρώτους 8 μήνες δεν κρύβω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να προσαρμοστώ και να ενταχθώ στο πρόγραμμα. Και αφού ενταχθήκατε στο πρόγραμμα και αφού ξεκίνησα τη θεραπεία, υπάρχει μία μαγική στιγμή που να πείτε ότι εδώ γύρισε ο διακόπτης, εδώ κόβω. Όχι κόβω επειδή φοβάμαι μην με διώξει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Αρχίζω συνειδητά απεξάρτηση. Δηλαδή έχω πρόβλημα όντως και θα το λύσω. Οτιδήποτε είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι που σκεφτήκατε, μια φράση θεραπευτήσατε, οτιδήποτε, μην το κατευθύνω, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή που σας έκανε το κλικ και είπατε εγώ θα καθαρίσω. Έγινε με άτομο που είδα στο χώρο τζόγου, ενώ έπαιζα κι εγώ, και συγκεκριμένα ήταν μια κοπέλα και πρέπει να ήμασταν και πάνω κάτω ίδια ηλικία. Είδα σε αυτήν εμένα. Σε πολύ χάλια κατάσταση, όπως ήμουν κι εγώ, ήταν σαν να με έβλεπα από τρίτο μάτι. Το σκεφτόμουν τόση ώρα, επειδή το αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, και είπα ότι δεν θέλω να είμαι άλλο έτσι. Αλλά ήταν θέμα μιας απόφασης, μια στιγμής δηλαδή, να μην ξαναπάω εκεί και να προσπαθήσω να κάνω κάτι άλλο, να φύγω από εκεί. Πρώτα έφυγα από το μαγαζί και μετά από λίγο καιρό ήρθα εδώ. Μετά από ένα μήνα περίπου, νομίζω. Αλλά επειδή το σκεφτόμουν τόση ώρα που με ρώτησες και νωρίτερα, είναι αυτό τελικά, ναι, τη θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικά και ήταν και ίσως και η πρώτη φορά που λυπήθηκα άνθρωπο και έλεγα κι εγώ έτσι είμαι. Αλλά ήταν πιο εύκολο να το δεις τον άλλον, να το πεις στον εαυτό σου. Ναι. Με λυπήθηκα εκείνη την ώρα. Νεκτάρια, σώσεις τον τζόγο. Δεν υπάρχουν συναισθήματα. Παγώνουν όλα. Πιστεύω ότι πρέπει να φτάσεις κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι για να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει, πού έχεις φτάσει. Καμιά φορά δεν έχει και πάτο το βαρέλι όμως. Εγώ για να σηκώσω να πάρω τηλέφωνο το ΚΕΘΕΑ είχα φτάσει κάτω από τον πάτο. Προσωπικά μιλάω. Θυμάμαι με το χέρι τρεμάμενο, έκλαιγα, είχα μείνει και άνεργος τότε και προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο το ΚΕΘΕΑ και δεν είχα κουράγιο. Ενώ έλεγα από μέσα μου ότι Κώστα, είσαι άρρωστος. Είχα συνειδητοποιήσει πια ότι ήμουν άρρωστος, αλλά δεν είχα κουράγιο ούτε το ΚΕΘΕΑ να πάρω, να ζητήσω βοήθεια. Εγώ ήρθα στο ΚΕΘΕΑ ανορθόδοξα τελείως. Όταν νιώθω ότι δεν έχω πια αναπνοή, γιατί το ζόριζαν πάρα πολύ, λέω σε μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, νομίζω ότι έχω θέμα με τον τζόγο. Κάτι δεν πάει καλά. Και αντέδρασε καριέα. Δεν το λέω τυχαία αυτό τώρα, το λέω γιατί μου έκλεισε ραντεβού, ήρθα κάπως ανορθόδοξα στο ΚΕΘΕΑ, πήρε η φίλη μου, η Μέρη, τηλέφωνο και είπε ότι είμαι εγώ. Γιατί είχε σκοπό, ήθελε να μου κλείσει ραντεβού. Αυτός ήταν ο στόχος της. Και ευτυχώς που το έκανε, γιατί εγώ ακόμα τηλέφωνο θα έπαιρνα. Δεν θα είχα πάρει ποτέ. Ή αν είχα πάρει, θα ήταν πολύ αργά. Αυτή η παρέμβασή της, ακόμα και αν ήταν ορθόδοξη, ήταν βέβαια η πρώτη κουβέντα που είπα όταν ήρθα, ήταν αυτή, με την ελπίδα να με διώξουνε. Ήρθα να πω ότι δεν έκανα αυτό, γιατί αυτό που ήθελα ήταν να με διώξουνε. Γιατί αλλιώς να λες θέλω να κάνω επεξάρτηση και αλλιώς να το κάνεις. Αυτή η παρέμβασή της, το ότι πήρε τηλέφωνο, έδωσε τα στοιχεία μου, είπε ότι είμαι εγώ, με έφερε στο ΚΕΘΕΑ. Από ένα ψεύτικο ραντεβού έγινε μια αληθινή επεξάρτηση. Μάλιστα. Σε μένα, Νεκτάρια, δεν υπήρχε η μαγική στιγμή.
που το νιώσα αυτό. Αυτό το ένιωσα όταν συνειδητοποίησα ποιος ήταν ο λόγος που πήγα στο τζόγο. Από κοινωνικός παίχτης και έγινα τζογαδόρος. Όταν κατάφερα να βρω την αιτία που μου οδήγησε στο τζόγο, ήταν η στιγμή που είπα θα το αλλάξω. Και έτσι και αυτό έκανα. Όσα χρόνια ήμουν στο τζόγο, έβλεπα τον εαυτό μου πολλές φορές στον καθρέφτη. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω, δεν τον αναγνώριζα. Αυτό που μου έδωσε το ένασμα να έρθω εδώ και να μου κάνει το κλικ όπως το χαρακτήρισες, ήταν όταν σε μια συζήτηση που είχαμε τους γονείς ενός φίλου μου που αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα, είχαν παρακολουθήσει ένα σεμινάριο του ΚΕΘΕΑ και χαρακτηρίσαν τους ανθρώπους εξαρτώμενους, όχι όπως τους χαρακτηρίζει πολλές φορές η κοινωνία, αλλά με πολύ έτσι ευγενικούς χαρακτηρισμούς. Εκεί κατάλαβα πραγματικά ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να με βοηθήσουν και ότι μόνος μου δεν μπορώ. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι για να μπορέσω να πάρω ένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Μάλιστα. Δεύτερη πάσα που μου δίνει ο Γιώργος. Μπορείς μόνος σου, Νίκο? Θα μπορούσες μόνος σου? Όχι. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω ότι είμαι τζογαδόρος. Δέσποινα, είναι το ερώτημα ίδιο σε όλους. Αν θα μπορούσατε μόνοι σας? Όχι, δεν θα μπορούσα. Μόνο εδώ και με την απόλυτη εμπιστοσύνη που έδειξα και τις αλήθειες που είπα. Χωρίς τη βοήθεια? Ναι. Δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνα. Μόνος μου όχι. Για μένα ο τζόγος είναι ασθένεια. Και η ασθένεια θέλει θεραπεία. Τι θεραπεία, δεν κάνουν θεραπευτές? Θέλει δύο πράγματα. Θέλει δύο πράγματα για μένα. Να το θέλεις πραγματικά και να έχεις την κατάλληλη βοήθεια. Το καθένα μόνο του νομίζω ότι δεν μπορεί. Όσο και να το θέλει κάποιος, να πω και τον εαυτό μου, όσο και να το ήθελα, μόνη μου, δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρω. Και όσο και να το ήθελα, αν δεν είχα την κατάλληλη βοήθεια, αν δεν ερχόμουν στο κατάλληλο μέρος, δεν νομίζω ότι θα κατάφερνα ποτέ. Χρειάζονται και τα δύο δηλαδή συστατικά. Για μένα ναι. Μια συμπλήρωση μόνο για την κατάλληλη βοήθεια, γιατί και εγώ είχα δοκιμάσει σε ιδιώτη ψυχολόγο πριν έρθω εδώ. Δεν μου το είπε σωστά. Εγώ δεν τα είπα σωστά. Εγώ σίγουρα κοροϊδεύω εκεί. Αλλά δεν γινόταν να παραμένω εγώ στο χώρο του τζόγου και να απεξαρτηθώ. Η κατάλληλη βοήθεια είναι μόνο εδώ. Στην ειδίκευση που έχουν οι θεραπευτές του Α και την εξάρτηση του τζόγου. Οπότε Δέσποινα, μια και έχεις. Θα μπορούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι ως κοινωνικός παίκτης? Όχι. Μια και ανέφερε ο Νίκος πριν κοινωνικός παίκτης, να μιλήσουμε ανοιχτά, έτσι? Όχι. Ας δεν θέλω ούτε να δοκιμάσω, όχι. Όχι. Έχει περάσει πολλές φορές αυτή η σκέψη. Πιστεύω από το μυαλό όλων, τουλάχιστον το δικό μου έχει περάσει. Θα αφήσω να το πει όμως στον Νίκος, που το πει πολύ καλύτερα. Όχι, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω κοινωνικός παίκτης. Αλλά επειδή το πω ο Νίκος, δεν θα το πω εγώ. Θα αφήσω τον ίδιο να το πει. Τι έχετε συνέθει. Νίκο. Εννοείς το κομμάτι ότι πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Ότι θα μπορούσα να γίνω κοινωνικός παίκτης. Και ίσως και να το πιστεύω. Όμως η δέσμευση που έχω στον εαυτό μου και η δεύτερη σκέψη που πλέον απέκτησα μέσα από τη θεραπεία μου στο ΚΕΘΕΑ, ενώ η πρώτη σκέψη λέω ότι μπορώ, έχω τη δύναμη πλέον να γίνω κοινωνικός παίχτης, η δεύτερη σκέψη μου λέει μακριά. Ναι, έχω πει ότι όταν κάνεις κάτι αιμονικά και αυτοκαταστροφικά 13 χρόνια, γιατί όταν το ξανακάνεις να μπορέσεις να το κάνεις με άλλο τρόπο. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να το κάνεις καλά. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνεις. Εγώ από τα 13 μέχρι τα 40 μόνο αυτό ήξερα. Γιατί να ξανακινήσω πάλι στον ίδιο τρόπο ζωής? Μια και μου απίφθινες το λόγο. Ωραία. Πήρες το ρόλο του δημοσιογράφου. Συγγνώμη. Όχι, ελεύθερα, μου δίνεις βήμα.
Και αν μπορώ, δεν θέλω να το μάθω. Σωστό και αυτό. Γιώργο. Κι εγώ ξεκάθαρα όχι, δεν μπορώ να γίνω κοινωνικός παίχτης, γιατί μου έχει αποδείξει ότι αν ξεκινήσω δεν σταματάω. Είναι πολύ δυνατό. Άρα κι εγώ συμφωνώ με τον Νίκο, δεύτερη σκέψη, ό,τι μας έμαθαν εδώ. Ναι, γιατί όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν είμαστε όλοι για όλα τα πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να παίξουν και να απολαύσουν το παιχνίδι ή να πιούν και να απολαύσουν ένα ποτήρι ποτό. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Τι είναι ο τζόγος για εσάς? Τι είναι ο τζόγος για εσάς στο τώρα? Μιας και έχω το μικρόφωνο να απαντήσω. Θα απαντήσω πολύ λιτά και θα πω κάτι πολύ μακρινό, το οποίο ακριβά μου έμαθε πράγματα, αλλά με έμαθε να κουμπάω τα συναισθήματά μου, να τα αναγνωρίζω, να προχωράω μπροστά και να δω ποιος είναι ο πραγματικός Γιώργος. Ένας μακρινός εφιάλτης. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Για το τώρα, για το τώρα, για το τώρα. Είναι δώρο ζωής. Για το τώρα. Γιατί μου έμαθε πολλά πράγματα. Καταρχήν μου έμαθε ποιος είμαι. Μου έμαθε την αυτοσυγκράτηση. Μου έμαθε να χαίρομαι τη ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή. Οπότε ναι, είναι δώρο ζωής για μένα ο ζώος. Ήρθε όπως ήρθε, με πολλή καταστροφή, αλλά μέσα από αυτή την καταστροφή εγώ ξαναγεννήθηκα. Μάλλον έπρεπε να καώ τελείως για να αναγεννηθώ πάλι. Κάτι τέτοιο είναι ο τζόγος για μένα. Μία πολύ μεγάλη δασκάλα για μένα στη ζωή μου μου είχε πει μια φορά πως η ασθένεια πολλές φορές έρχεται στη ζωή μας για να μας θεραπεύσει. Και αυτό πραγματικά εμένα ακούμπησε πάρα πολύ με την εξάρτηση που βίωσα κάποια χρόνια με τον τζόγο. Ήρθε στη ζωή μου και την εφορμή για να θεραπεύσω πολλά πράγματα. Για να δω τα κακό σκήμενα, για να δω τι με οδήγησε εκεί, για να δω αυτή την καταστροφή, το μένος που είχα με τον εαυτό μου, πόσο τον απαξίωνα εγώ. Μέσα από αυτό θεραπεύσα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό. Και για μένα αυτό είναι. Είναι τελικά στο τώρα η αλλαγή που έχω κάνει στον εαυτό μου. Που δεν είχα καμία αυτοπεποίθηση πουθενά, δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Και τώρα είμαι, νομίζω, σε πολύ πιο καλή φάση. Σε όλα τα θέματα. Τα αντιμετωπίζω πιο σοβαρά και πιο ουσιαστικά. Αυτό. Βγήκα απλώς ένας άλλος άνθρωπος μέσα από αυτό. Από το έμαθα ακριβά που είπε ο Γιώργος, θέλω να κλείσω μια και μιλάμε και για τζόγο και για νίκη ήττα, χασούρα κέρδος. Σε ένα φεστιβάλ που είχα καθίσει σε ένα τραπέζι, το οποίο ήταν παράσταση, το οποίο δεν ξέραμε ότι είναι παράσταση εμείς που παρευρισκόμασταν εκεί, και οι ηθοποιοί, μεταξύ μόνοι ήταν κάποιοι ηθοποιοί, ήταν άστεγοι. Λοιπόν, είπε ένας εκ των αστέγων ηθοποιών που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, στη ζωή δεν χάνεις ποτέ. Ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ ειλικρινά. Και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε.